Ιδιοκτήτης ξενοδοχειακής επιχείρησης στη Σαντορίνη και αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών και Επαγγελματικού Επιμελητηρίου. Γεια σας κύριε Κογιουμτσή, καλώς ήρθατε. Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Δώστε μας την εικόνα για την κίνηση στη Σαντορίνη μέχρι τώρα, γιατί οι Μύκονος και η Σαντορίνη βρέθηκαν στο επίκεντρο όλων αυτών των στοιχείων που έδειξαν ότι το Μάιο και τον Ιούνιο μάλλον ήταν λίγο χειρότερα από ό,τι περιμένανε. Η Μύκονος βέβαια έχει και τα δικά της προβλήματα και εκεί φαίνεται ότι έχουμε μείον 40% περίπου μείωση αυτή τη στιγμή σχετικά και με τις ροές αλλά και με τα έσοδα. Και για δε τη Σαντορίνη γύρω στο 20-25% μείωση πάντα σε σχέση με πέρσι. Τώρα νομίζουμε και όσο αφορά τις ροές, οι ροές δεν είναι αυξημένες αλλά τα έσοδα είναι μειωμένα. Το βλέπουμε αυτό και στο κέντρο της Αθήνας και στις τουριστικές περιοχές του κέντρου της Αθήνας, όπου έχουμε πολύ κόσμο, αλλά η κατακεφαλή δαπάνη σε σχέση με πέρσι είναι μειωμένη. Φαίνεται ότι οι τουρίστες που μας έχουν έρθει, τους έχει αγγίξει και αυτούς η κρίση. Σε ερωτήσεις που κάνουμε και μαζί τους, αρκετοί μας λένε ότι έχουν έρθει και με τον αντίστοιχο κοινωνικό ευρωπαϊκό τουρισμό της χώρας τους. Ενδεχομένως να μετράμε κεφάλια και ενδεχομένως να προσεγγίζουμε σε αφίξεις το 2019 που είναι ένα έτος αναφοράς και κανονικότητας, αλλά δεν ξέρω με τα έσοδα τι θα γίνει. Τουλάχιστον στο κομμάτι που αφορά τα εμπορικά τουριστικά καταστήματα έχουμε πολλά παράπονα σχεδόν από όλη τη χώρα τον τελευταίο μήνα. Τα καταλήματα θα έλεγα και τα ξενοδοχεία είναι σε καλύτερη μοίρα και εκεί που λειτουργεί ο ανταγωνισμός νομίζω οι τιμές είναι πολύ καλύτερες, ο υγιής ανταγωνισμός, γιατί σε κάποια νησιά μικρότερα, το είπατε και εσείς ανάγλυφα, οι τιμές είναι πολύ υψηλά γιατί εκεί δεν υπάρχουν πολλά καταλήματα, η ζήτηση είναι μεγάλη, άρα ουσιαστικά έχουμε και μεγάλες αυξήσεις. Στη δε Σαντορίνη, επειδή υπάρχει μια ασπερμία καταλημάτων, γενικότερα μπορεί δηλαδή ο κάθε επισκέπτης και τουρίστας να βρει από τη χαμηλότερη τιμή μέχρι και την υψηλότερη, και εκεί λειτουργεί και ο ανταγωνισμός και στα αεροπορικά. Γιατί είδαμε, από ό,τι είδα πριν το ρεπορτάζ σας, κοντά στα 250 ευρώ πήγαινε έλα για τη Σαντορίνη, ενώ για την Πάρο ήταν κοντά στα 450. Ναι, άρα εκεί λειτουργεί. Στη Σαντορίνη είναι χαμηλότερα ακριβώς γιατί έχει πολύ περισσότερες πτήσεις και δυνατές εναλλακτικές από άλλα νησιά. Άρα γι' αυτό καταλήγουμε στο συμπέρασμα όπου λειτουργεί ο υγιής ανταγωνισμός, πέφτουν οι τιμές. Τώρα από τους Έλληνες τουρίστες υπάρχει δυσκολία όντως. Τρομακτική δυσκολία με την έννοια ότι το εισόδημά τους έχει μειωθεί κατά πολύ, είναι ευνόητο αυτό λόγω της ακρίβειας, άρα εκ των πραγμάτων θα προσπαθήσουν να επιλέξουν και ένα χώρο που θα πάνε με το χαμηλότερο κόστος. Μάλιστα, άρα εκ των πραγμάτων τα πράγματα δυσκολεύουν από το κομμάτι των Ελλήνων τουριστών. Βέβαια ευελπιστούμε ότι σύντομο χρόνο τα πράγματα θα είναι ακόμα καλύτερα, ότι είμαστε στην καρδιά ουσιαστικά της τουριστικής περίοδου και ενδεχομένως θα μας έρθουν και αυτό που εμείς λέμε βαριά πορτοφόλια, Καναδοί, Αμερικανοί, Αυστραλοί, μάλιστα, που μάλιστα έχουν τη δυνατότητα να εξοδεύσουν. Να δούμε πώς θα πάει και ο Ιούλιος και εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Κύριε Κουγιουμτζή, σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την ενημέρωση. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, μικρή διακοπή εδώ και επιστρέφουμε.